Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, 19 λεπτά μετά τις 9, θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Κωνσταντίνα Στεργίου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δρομέα Θράκης. Καλησπέρα, κυρία Στεργίου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε τον αγιασμό για τον Δρομέα της Θράκης. Ξεκίνησε η νέα σεζόν ουσιαστικά και προχωράτε στον αγιασμό για να πάνε όλα καλά στα τμήματα. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει για τον Δρομέα Θράκης και όλους τους αθλητικούς συλλόγους. Αύριο λοιπόν θα γίνει στις 5 και 4 στο στάδιο Φώτης Κοσμάς ο ετήσιος αγιασμός για όλα τα τμήματα. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε, αύριο θα γίνει και η βράβευση των εθελοντών και χορηγών του νυχτερινού, του δεύτερου νυχτερινού αγώνα Θράκης, που πραγματοποιήθηκε μετά τα μέσα Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Η βράβευση δεν έγινε νωρίτερα, γιατί εθελοντές ήταν πάρα πολλοί φοιτητές και απουσιάζανε, οπότε αποφασίσαμε να το κάνουμε μαζί με τον αγιασμό. Για να είναι οι περισσότεροι τουλάχιστον εδώ. Να είναι περισσότεροι, ναι. Να νιώσουν αυτή τη χαρά. Πώς είναι πια και πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η νέα χρονιά για τον αθλητισμό? Αφήνουμε λίγο πίσω τα πρωτόκολλα της πανδημίας. Ήταν σφιχτά, είναι η αλήθεια, τα προηγούμενα 2 χρόνια. Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι θα είναι φέτος χρονιά και αν βλέπετε να υπάρχει ένα κενό ηλικιακό από τα παιδιά τα οποία κάποια στιγμή έχασαν την επαφή με τον αθλητισμό λόγω της πανδημίας, λόγω του lockdown και δεν επανήλθαν? Μετά από όλο αυτό που βιώσαμε, είμαστε όλοι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Εκτιμήσαμε πραγματικά αυτά που έχουμε στα χέρια μας και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλοι έχουμε βρει σιγά σιγά τους ρυθμούς μας και όλοι όσοι αγαπάμε την κίνηση και τον αθλητισμό έχουμε βρει το πρόγραμμά μας. Πώς πείθετε τα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό? Ποιο είναι το μυστικό? Τώρα είστε και η μητέρα, οπότε είναι διπλή ιδιότητα. Ναι, ναι. Έχουμε ένα μεγάλο αντίπαλο, δυστυχώς. Που είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας τεράστιος αντίπαλος. Ένας δράκος, που λέω και εγώ πολλές φορές. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά, μόλις βγουν λίγο από το σπίτι και πατήσουν το πόδι τους στο γήπεδο ή έρθουν σε επαφή με τη φύση μέσω της άθλησης, μιας πεζοπορίας, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να νικήσουμε το δράκο. Ποια είναι τα παιδιά, ποιες ηλικίες έρχονται στο Δρομέα και αν μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται μέχρι και σήμερα ή αν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές? Όλα τα παιδιά από 4,5 μέχρι 104,5 ετών είναι στο Δρομέα και μέχρι και 200 ετών μπορούμε να... Ναι, λέτε να το προσπαθήσουμε δηλαδή. Καλά, εσείς είστε και ενεργή αθλήτρια ακόμα. Είμαι ενεργή, κάνω και εγώ την προσπάθειά μου. Όλα θέλουν προσπάθεια, τίποτα δεν μας χαρίζεται. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Υπάρχει έκπτωση στην καθημερινότητα για να μπορεί να υπάρχει η συνέχεια στον αθλητισμό? Δηλαδή, ξέρω εγώ, στο φαγητό, στις απολαύσεις? Πολύ μικρές εκπτώσεις. Ναι. Πολύ μικρές. Δεν χρειάζεται μεγάλες θυσίες. Δεν χρειάζεται? Όχι. Αν τώρα το κάνω λίγο πιο προσωπικό, αν σας ρωτούσε κανείς ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που κάνετε τώρα, σε αυτήν την ηλικία, λίγο μετά τα 25, για να συνεχίσετε να αθλήσετε? Εντάξει, ίσως ότι πρέπει να κόβουμε λίγο χρόνο από άλλες απολαύσεις. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος για όλα. Έρχεται, υπάρχει κόσμος, ενήλικας πληθυσμός, ο οποίος επιλέγει να αθλείται στο δρομικό κίνημα ή και όχι μόνο, κυρία Στεργίου? Ευτυχώς ναι. Και θέλω να πω ότι όταν ακούμε ότι θα ασχοληθώ με τον αθλητισμό, δεν σημαίνει ότι θα πονέσω. Ναι, ή θα ταλαιπωρηθώ. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες μορφές αθλητισμού και άθλησης, όπως ας πούμε μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το τρέξιμο ή να ασχοληθεί με τις πεζοπορίες, να γνωρίσει τον τόπο του πεζοπορώντας. Ναι. Υπάρχουν τρόποι. Μη μας φοβίζει. Ναι, και εσάς μην σας φοβίζει, ένα μικρό τεχνικό θεματάκι είναι, θα το λύσουμε αμέσως τώρα. Οπότε μπορούμε, δείξτε το με αυτό, μπορούμε να κοιταχτούμε κιόλας επιτέλους. Α, επιτέλους. Γιατί τα πράγματα είναι πιο εύκολα όταν ο ένας κοιτάει τον άλλον. Έτσι. Άρα λοιπόν, μπορεί ένας ενήλικας άνθρωπος, ο οποίος και εργάζεται και μπορεί να μην έχει πάρα πολύ χρόνο, να μπει στη διαδικασία αυτή, κυρία Στεργίου, και να αθληθεί. Και πιστεύω ότι αν το δοκιμάσει ο καθένας μας, θα δει στην πορεία ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι το φαντάζεται. Και κάτι ακόμη που θέλω να πω πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να αθληθεί, αλλά θέλει να συμμετέχει στα αθλητικά γεγονότα της πόλης του, της περιοχής του. Μπορεί να συμμετέχει εθελοντικά. Ναι. Μπορεί ως εθελοντής να είναι μέσα στα πράγματα. Όπως αυτό που θα γίνει αύριο. Όπως αυτό που θα γίνει αύριο και μην ξεχνάμε ότι χωρίς τον εθελοντισμό δεν μπορεί πραγματικά
να στηριχτεί καμία δράση. Πόσοι ήταν οι εθελοντές οι οποίοι συμμετείχαν στον ΕΤΡΑΝ? Οι εθελοντές, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στους 100. Α, ναι. Βεβαίως. Όλοι με πάρα πολύ μεράκι. Και για τους εθελοντές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφήνουν και αυτοί το χρόνο τους, τη δουλειά τους, οι φοιτητές, το διάβασμά τους, το πρόγραμμά τους, για να είναι μέρες πριν. Ναι. Εκεί να αναλάβουν το πόστο τους και να ξέρουν την ώρα του γεγονότος πού ακριβώς θα είναι και να διεκπεραιώσουν σωστά. Επόμενη μεγάλη δράση. Εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Αν όλα πάνε καλά, ο Δρομέας Θράκης θέλει να κάνει έναν αγώνα μέσα στο Δεκέμβρη, θα πω. Εύχομαι να καταφέρουμε μέσω των εθελοντών και των χορηγών να το πραγματοποιήσουμε. Γιατί είναι γι' αυτό σημαντικό. Οτιδήποτε διοργανώνεται θέλει χρήματα. Ακριβώς. Και σε κάποιες περιπτώσεις θέλει και αρκετά χρήματα. Έτσι. Για να μπορέσει να διοργανωθεί. Οπότε ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη και προσφέρουν και βοηθούν, είναι πάρα πολύ σημαντικοί για όλους μας πια. Και αύριο θα είναι και η βράβευση και των χορηγών. Έτσι, γιατί και χωρίς τους χορηγούς επίσης δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για σήμερα 5η, 13 Οκτωβρίου. Μείνετε στην Δέλτα. Ακολουθεί η εκπομπή Εξελίξεις Live. Πήρατε μια εικόνα στην κουβέντα που κάναμε με τη Λεμονιά Σακαράκη για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Μην ξεχνάτε, θα προηγηθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό. Και φυσικά ότι 24 ώρες το 24ωρο στο www.deltatv.gr αλλά και στο επίσημο κανάλι του σταθμού μας στο YouTube μπορείτε να βρείτε ειδήσεις, ρεπορτάζ και όλα όσα παράγονται από την Δέλτα Τηλεόραση. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια.